η μεγαλειώδης ανάληψη του Κυρίου μας, αγαπητή μου Συρετελέστη. Η μαρτυρία των δύο αγγέλων ήταν σαφής, όπως μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων, ότι ο Κύριος δεν θα επιστρέψει τώρα και συνεπώς ήταν ανοφελές να περιμένουν κοιτάζοντας τον ουρανό. Γι' αυτό και επιστρέφουν στα Ιεροσόλυμα από το όρος των ελαιών. Ανέβησαν στο γνωστό υπερόν, ουίσαν καταμένοντες, με σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εκεί που έμεναν. Άκουσαν την σύσταση του Κυρίου ότι θα λάβουν το Πνεύμα το Άγιον ου μετά πολλάς ταύτας ημέρας. Όχι, ύστερα από πολλές ημέρες θα λάβουν το Πνεύμα το Άγιον. Ανάμεσά τους ήταν και η Θεοτόκος. Αλλά τι έκαναν εκεί, εις το Υπερόν? Ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση, σημειώνει ο Λουκάς. Αυτό το προσκαρτερούντες, που σημαίνει ότι έμεναν με πολλή επιμέλεια εις την προσευχή, μας συγκινεί και μας παραδειγματίζει. Μάλιστα, σε συνδυασμό με το ομοθυμαδών, που σημαίνει ομού θυμός, δηλαδή μία καρδιά, μία ψυχή, ένα αίσθημα, δίδεται το μέτρον για μια καλή προσευχή και μάλιστα προσευχή της Εκκλησίας. Ο λαός του Θεού είναι πάντοτε προσευχόμενος και προσκαρτερεί στην προσευχή. Γι' αυτό υπάρχει και το πολύωρον εις την προσευχή. Τότε μεν, εν όψη της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, τώρα δε εν όψη της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Δεν είναι μακριά η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Έχουμε πολλά σημάδια. Και σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις. Και εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό. Και γένετο άφνο εκ του ουρανού, ήχος ως περ φερωμένης πνοής βιαίας, και επλήρωσε όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Ήδη συνεπληρούτο, αγαπητή μου, η πεντηκοστή ημέρα. Το πλήθος παρέμενε να προσδοκά και να προσεύχεται. Και τότε εσημειώθη η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και έγινε άφνο, ευνίδια, ξαφνικά. Και η προέλευσης, ο ουρανός. Και η παρουσία με ήχον, ως περ φερωμένης πνοής βιαίας. Πώς να περιγράψει ο Ιερός Ευαγγελιστής το γεγονός της καθόδου? Λέξεις δεν αδυνατεί κανείς να περιγράψει όλο αυτό το σκηνικό. Έτσι χρησιμοποιεί την έκφραση ως περ. Ή λίγο πιο κάτω θα δούμε για την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος γλώσσε «οσί», «σαν», «οσί», «πυρός». Αυτό το «σαν» σημαίνει ότι αυτό το κάτι, όποιο είναι, μοιάζει με τούτο ή με εκείνο. «Σαν», όπως ακριβώς λέγεται και στην μεταμόρφωση του Χριστού, ότι το πρόσωπό του έλαμψε ως ο ήλιος. Έτσι λοιπόν, δεν έχουμε ακριβή περιγραφή, δεν μπορούμε να έχουμε, αλλά έχουμε περιγραφή συγκριτική.
λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι καλού, καλός πανταχού τα ως. Καλά, λέει, μπαίνουν παντού αυτά τα ως, τα σαν. Πρόσκειται είναι μηδέν αισθητών περί του πνεύματος νομίσεις. Και όλα αυτά για να μην νομιστεί ότι υπάρχει κάτι το υλικόν εις το Πνεύμα το Άγιο. Ως περπυρός φυσίν και ως ύπνοής σαν φωτιά, σαν άνεμος, ουκ άρα άνεμος είναι απλώς εις αέρα χαιόμενος. Δεν ήταν ένας άνεμος όπως ακριβώς διαχέεται ο άνεμος. Είναι αξιοπαρατήρητον ότι η ρίζα, εδώ άλλη μία φορά θα δούμε την αξία της ελληνικής γλώσσης, η οποία όσο και να μας ταπεινώνει η Ευρώπη και οι Δύσεις γενικότερα, όσο και αν μας απαρνείται, θα μένει η ελληνική γλώσσα εκεί που θα πρέπει να μένει. Το δε ευτύχημα, ότι η ελληνική γλώσσα αξιοποιήθηκε στην καταγραφή όλων αυτών των πραγμάτων. Καταξιώθηκε δηλαδή η ελληνική γλώσσα να γραφεί η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, ουχήτων, όχι ο λιγότερο, και η Παλαιά Διαθήκη να μεταφραστεί τον 3ο π.Χ. αιώνα στην ελληνική γλώσσα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, είναι αξιοπαρατήρητο ότι η ρίζα των λέξεων, πνοή και πνεύμα, είναι κοινή. Πνοή και πνεύμα. Έτσι εδώ, η πνοή του ανέμου είναι το σύμβολο του Αγίου Πνεύματος. Ως άνεμος, σαν άνεμος. Το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι άνεμος, σαν άνεμος. Και είπαμε κοινή ρίζα της πνοής του ανέμου, δηλαδή πνοή θα πει άνεμος, και της λέξεως πνεύμα. Όταν οι πρωτόπλαστοι, αγαπητοί μου, πήραν την πνοή του Θεού, βέβαια δεν πήραν κανένα κομματάκι από την ουσία του Θεού, όπως θα ήθελαν να το λένε αυτό πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί της, σε μια έξαρση, θα λέγαμε μια στον ομιλίας, ότι ο άνθρωπος, λέει, είναι η πνοή του Θεού. Μην νομιστεί ότι ο άνθρωπος έχει κανένα κομματάκι από την ουσία του Θεού. Αν είναι δυνατόν, θέλω να φυλάξει, θέρεσης. Τότε, αν ο άνθρωπος θα αμάρτανε αυτό το κομματάκι της ουσίας του Θεού. Όπερ άτοπον. Έτσι λοιπόν, όταν οι πρωτόπλαστοι πήραν την πνοή του Θεού, ήτι την δημιουργηθήσαν ψυχήν, μαζί πήραν και το Άγιο Πνεύμα. Και που καθιστούσε την ψυχή εικόνα του Θεού και αθάνατη, όπως και όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο Αδάμ όμως δεν ήταν μόνο λογικός και ελεύθερος, που είναι και αυτά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αλλά και προφήτης και θεόπτης και Άγιος. Αυτό το θεόπτης δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, γιατί αναφέρεται στον Θεόν Λόγον που επισκέφθη τον Αδάμ, και ο Θεός Λόγος ακόμη ήτο άσαρκος. Εκείνο δε το χαρακτηριστικό, άκουσα, λέγει, τα βήματά σου και κρύφτηκα. Γιατί κρύφτηκες, Αδάμ? Δεν μπορούμε να συλλάβουμε, αλλά είναι αληθές ότι ο Αδάμ ήταν θεόπτης. Με την πτώση του όμως κάπου αυτά όλα τα έχασε. Όχι όμως παντελώς, και το βλέπουμε αυτό εις τους απογόνους του Αδάμ, που ο Θεός λέγει, όταν άρχισαν να αμαρτάνουν, να αμαρτάνουν, να αμαρτάνουν συνεχώς οι απόγονοι του Αδάμ, να λέγει ο Θεός ότι θέλει να αποσύρει το Πνεύμα του το Άγιον από αυτούς. Να, πως το λέγει εις το 6ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Ουμή καταμείνει το Πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης. Δεν θα μείνει το Πνεύμα μου το Άγιον εις αυτούς τους ανθρώπους, εις τον αιώνα.
δια το είναι αυτούς σάρκας, επειδή είναι ηλιστέ. Αλλά για να λέει ουμή καταμείνει, πρέπει να πει ότι κάτι είχε μείνει μετά από τον Αδάμ. Κάποια χαρίσματα βεβαίως υπήρχαν. Έχουμε και το προφητικό χάρισμα και εις τον Αδάμ, προσέξτε, στο θέμα όταν είδε την γυναίκα, αν και αυτό είναι πρώτης πτώσεως, όμως παρά τα αυτά, όπως είναι ο Ενόχ και λοιπά και λοιπά, ο Νοέ, είχανε το προφητικό χάρισμα, αλλά όχι όπως θα ήταν αν είχαν πλήρως την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό το λόγο, ναι μεν, αλλά τώρα λέει ο Θεός, θα αρθεί, θα παρθεί το Πνεύμα μου το Άγιον από αυτούς τους ανθρώπους. Θέλετε και μια λεπτομέρεια. Λέει, ουμή, εν της ανθρώπης τούτης, ουμή καταμείνει, εις τον αιώνα. Εις τον αιώνα δεν σημαίνει εις τους αιώνας. Θα πει παροδικός. Το λέγω για να είμαστε προσεκτικοί όταν μελετούμε το ιερό κείμενο εις τον αιώνα, όχι εις τους αιώνας. Γιατί? Εν όψη του Θεού ότι θα δώσει την Πεντηκοστή. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο αιών? Από τότε που το είπε ο Θεός για αυτή τη γενεά που επικολούθησε μετά ο κατακλυσμός μέχρι την Πεντηκοστή που γιορτάζουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν, έχουμε δευτέρα μορφή παρουσίας. Α, να, πως συνεχίζει ο Λουκάς, συγγνώμη. Και όφθησαν αυτής, διαμεριζόμενε γλώσσε ως Ήπειρος, εκάθισέται εφένα έκαστον αυτών. Έτσι λοιπόν, έχουμε μία δευτέρα μορφή παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Μετά τη μορφή της βιαίας πνοής, του βιαίου ανέμου, που ήταν σύμβολο του Αγίου Πνεύματος, έχουμε τώρα την μορφή του πυρός, της φωτιάς. Και βέβαια, πάλι το οσί, πυρ, σαν φωτιά. Λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς, ουγαρίν πυρ το φαινόμενο, αλλά πυρ ενομίζετο. Το φαινόμενο, το Πνεύμα το Άγιον, δεν είναι το πυρ, αλλά ως φωτιά εθεωρείτο, ενομίζετο. Λέγει ο αυτός πατήρ ότι έγινε, αναφέρεται στον τρόπο που έγινε. Δεν εμφανίστηκε αμέσως σαν γλώσσες, αλλά σαν ενιαία φωτιά, ενιαίο πυρ. Και μετά άρχισε να μοιράζεται σε γλώσσες. Δηλαδή μία δέσμη πυρός εις το μέσον των παρευρισκομένων, μην ξεχνάτε, ήσαν 120 ψυχές, ούτε ένας, ούτε δυο, ούτε τρεις, ήτο και η Θεοτόκος, και εμφανίστηκε από πάνω τους μία δέσμη πυρός, όχι γλώσσες. Αυτό θα δοθεί ευθύς αμέσως, διότι άρχισε να μοιράζεται αυτό το πυρ και να κάθεται σε μορφή γλωσσών. Πώς είναι μία, πώς ανάβουμε το καμινέτο και είναι μία γλώσσα πυρός. Έτσι λοιπόν, κάθε γλώσσα στάθηκε πάνω από το κεφάλι των παρευρισκομένων εκεί. Και βέβαια, δεν ήταν η φύση του Πνεύματος που εμερίζεται, το Πνεύμα το Άγιον δεν μερίζεται, αλλά ήταν τα χαρίσματα που το Άγιο Πνεύμα ήδη μερίζει, μοιράζει. Δεν μερίζεται αυτό, αλλά μοιράζει τα χαρίσματα. Είναι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί το Πνεύμα το Άγιον, ξαναλέγω, δεν διαιρεί. Συγγνώμη, δεν διαιρείται, αλλά διαιρεί. Και γιατί εμφανίζεται σε πύρινες γλώσσες το Άγιο Πνεύμα? Πρώτον, ήταν εικόνα των γλωσσών που επρόκειτο να μιλήσουν. Εικόνα των γλωσσών. Ακούσατε την Αποστολική περικοπή. Άρχισαν οι Απόστολοι να κηρύσουν στη μητρική γλώσσα των προσκυνητών
που ήσαν αυτοί προσήλυτοι. Προσήλυτοι από το προσέρχομαι, εκείνοι που προσήλθαν στην Ιουδαϊκή πίστη. Και είδατε, Κρήτες, Άραβες, Κυριναίοι, Αιγύπτιοι κλπ. 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 Έχει μακρύ κατάλογο εκεί ο Λούκας. Αυτοί ήσαν κάτοικοι όχι της Μητροπολιτικής Ιουδαίας, ήσαν στη Διασπορά και δεν εγνώριζαν την Ιουδαϊκή γλώσσα. Λέω καταχρηστικό στην Εβραϊκή, γιατί τότε δεν μιλούσαν την Εβραϊκή. Η Εβραϊκή είναι η αρχαία γλώσσα, την Αραμαϊκή μιλούσαν. Και είπανε κάποια στιγμή, πώς εμείς ακούμε στη μητρική μας γλώσσα τα θαυμάσια του Θεού. Καταπληκτικό. Τώρα, πώς έγινε αυτό, αγαπητοί μου, τι να ερευνήσουμε περισσότερο. Πάντως, επειδή θα άκουγαν διαζώσεις γλώσσες, γι' αυτό εμφανίζονται τα χαρίσματα με την μορφή γλωσσών πυρήνων. Δεύτερον, για να φανεί η διαφορά Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, όπου στην πρώτη, την Παλαιά, ο νόμος εδόθη με την φωνή την άφθονγκο της Άλπιγκος ή των Σαλπίγκων, έτσι μας λέει το βιβλίο εκεί της Εξόδου. Ενώ στην Δευτέρα, την Καινή Διαθήκη, έχουμε μεζόσα γλώσσα. Τρίτον, διότι ο Λόγος του Θεού προσφέρεται διαζώσεις γλώσσες εφ' εξής. Γι' αυτό και λέγεται το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος Λόγος. Δεν είναι τυχαία η περίπτωση αυτού του ονόματος, αν και θα μπορούσε να πει κανείς πάμπολα το γιατί το δεύτερο πρόσωπο λέγεται Λόγος. Θέλετε ακόμη, η ονομασία αυτή έξω από τις όποιες άλλες πολλές, Φερυπή, Σοφία κλπ, είναι και στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει ένα στίχος, ψαλμικός, εξαποστελείς τον λόγο σου. Δηλαδή, κάποια στιγμή να νομίζει κανείς ότι ο Θεός αποστέλει τα λόγια του. Εξαποστελείς τον λόγο σου και ιάσεται αυτούς και θα τους θεραπεύσει. Συνεπώς η ονομασία του δευτέρου προσώπου ως λόγος είναι σαφής και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά σαφέστατος ο όρος εις την Καινή Διαθήκη. Εν αρχή είναι ο λόγος, θα πει μεγαλοπρεπέστατα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ακόμη, έχουμε διαφοροποίηση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος στον καθένα. Σημειώνομαι ότι το θεμέλιο της Εκκλησίας είναι διπλούν. Το θεμέλιο της Εκκλησίας είναι το χριστολογικό θεμέλιο και το πνευματολογικό θεμέλιο. Εις το χριστολογικό θεμέλιο έχουμε το σώμα του Χριστού. Τι είναι η Εκκλησία? Το σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία, που σημαίνει την ενότητα των πιστών εις ένα σώμα. Όχι αφηρημένα, όχι θεωρητικά, αλλά πραγματικά. Δεν κοινωνήσαμε προηγουμένως το σώμα και το αίμα του Χριστού? Τι γινήκαμε? Γινήκαμε σώμα Χριστού και αίμα Χριστού. Συνεπώς, εδώ έχουμε ενότητα. Αποτελούμε ένα σώμα. Θα πω μια άσχημη λέξη, μια μάζα. Γιατί την είπα αυτή την άσχημη λέξη, μη αρμόσουσα, για να πω το άλλο παρακάτω. Ότι έχουμε και το πνευματολογικό θεμέλιο. Τι είναι το πνευματολογικό θεμέλιο? Η ανάδειξη των προσώπων. Εφένα έκαστον, μας λέει ο Ευαγγελιστής, πύρινη γλώσσα κάθισε στο κεφάλι του καθενός, που είναι το πνεύμα το Άγιον, δηλαδή την διαφοροποίηση των χαρισμάτων. Παράδειγμα, έχουμε ένα λαό που κατακλείζει μία πλατεία. Αυτός ο λαός αποτελεί μία μάζα. Επανέρχομαι στη λέξη. Ο κάθε ένας όμως από αυτούς είναι ένα πρόσωπο. Και συνεπώς έχω μεν την μάζα, το σώμα, έχω όμως και τα πρόσωπα. Αυτό είναι το παμέγιστον. Γι' αυτό το θεμέλιον είναι διπλού, σας είπα, της Εκκλησίας. Και χριστολογικών, που συνιστά το σώμα, και πνευματολογικών, που συνιστά το πρόσωπο.
Είναι τεράστια σπουδαίο αυτό, αγαπητοί μου, διότι έτσι μέσα εις τον χριστιανισμό έχουμε ανάδειξη και του πλήθους και των προσώπων. Ποιος σας είπε ότι ο χριστιανισμός είναι ένας οδοστρωτήρας, μιας μάζης, και δεν μπορούμε να έχουμε την ανάδειξη των προσώπων? Όχι, και το ένα και το άλλο. Το τελευταίο μάλιστα, ότι είναι, έχουμε ανάδειξη των προσώπων, είναι σημαντικότατο, διότι έχουμε την διάσωση του προσώπου του ανθρώπου. Ιδία στην εποχή μας που έχουμε την μαζοποίηση των ανθρώπων μέσα στον αιώνα μας, σημειώθηκε και αυτό το κοινωνικό φαινόμενο της μαζοποιήσεως των ανθρώπων. Αλλά και την εξαφάνιση του προσώπου. Δεν με ενδιαφέρει σαν πρόσωπο, είπαν κάποια κοινωνικά συστήματα. Εμένα με ενδιαφέρει η μάζα. Τι μπορείς να αποδώσεις, τι μπορείς να κάνεις. Και το πρόσωπο εξαντλήθηκε. Χάθηκε το πρόσωπο. Γι' αυτό τώρα έρχεται η Πεντηκοστή να θυμίσει την ανάδειξη του προσώπου, να θυμίσει, να υπενθυμίσει στους ανθρώπους που θέλουν να αγελαπιούν, να κάνουν αγέλες τους ανθρώπους, μάζες. Όχι, Κύριοι, ο κάθε άνθρωπος είναι μια ξεχωριστή ύπαρξη, είναι πρόσωπο με τεραστία αξία. Έτσι λοιπόν, να βάλουμε και ένα πέμπτο σημείο και να το τελειώσω αυτό. Η εμφάνιση των πυρήνων γλωσσών θυμίζει την σύγχυση των γλωσσών της Βαβέλ. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, σας διαβάζω τι λέγει σε μετάφραση. Επειδή παλιά οι άνθρωποι έφτασαν σε παραλογισμό με το να θέλουν να φτάσουν στον ουρανό με την πυργοποιία, παράβαλε σύγχρονη τεχνολογία, σύγχρονη τεχνολογία, να κατακτήσουμε το σύμπαν, ο Θεός επέτρεψε την διαίρεση των γλωσσών για να καταργήσει την κακή συμφωνία. Υπάρχουν και κακές συμφωνίες. Τώρα με τις πύρινες γλώσσες εφύπταται, πετάει πάνω σε αυτούς το Πνεύμα το Άγιον, να ενώσει την διαιρεθήσα οικουμένη. Είναι μια ομιλία του Ιερού Χρυσοστόμου στην Αγία Πεντηκοστή, δεύτερη παράγραφος. Αλλά θέτουμε ακόμη το ερώτημα, γιατί εμφανίζεται το Άγιο Πνεύμα ως πυρ? Για να δηλωθεί η θεότητά του. Ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων, μας λέει η Παλαιά Διαθήκη, και η Καινή το επαναλαμβάνει. Είναι φωτιά που καταναλώνει ο Θεός, πυρ. Και ως πυρ εμφανίζεται στην Βάτων, πρώτου Μωυσέως, στο Σινά, και έτσι το Πνεύμα το Άγιον παρίσταται ομοφιές, αφού έρχεται ως πυρ. Και ο Θεός είναι πυρ, άρα λοιπόν είναι ομοφιές με τον Πατέρα και τον Υιόν, δηλαδή είναι Θεός το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον εμφανίζεται σαν αναμένο κάρβονο, ως ανημένος άνθραξ, εις το όρομα του Ισαΐου, όπου εγγυζόμενος αυτός ο άνθραξ εις τα χείλη του Ισαΐου, του προφήτου, τα καθαρίζει. Εγώ, λέει, είμαι ακάθαρτος, έχω την δυνατότητα να δω τον Θεό επάνω θρόνου, επιρμένου κλπ. Είναι γραμμένα στο κεφάλαιο του Ισαΐου. Το Πνεύμα το Άγιον εμφανιζόμενον ως πυρ θέλει να δηλώσει την φωτιστική του, αλλά και την καθαρτική του ενέργεια. Φωτίζει και καθαρίζει. Εις τον κόσμο θα εκαθάριζε και θα κατέκε κάθε αλότριον που υπάρχει του Θεού, και πρώτιστο ήταν η ειδωλολατρία,
και θα αναχώνευε. Θα γίνει αυτό στο τέλος της ιστορίας. Όλη τη δημιουργία θα την αναχωνεύσει. Όπως ακριβώς βάζουμε σε ένα καμίνι κάτι για να βγάλουμε κάτι καινούριο. Που θα γίνει την Εσχάτη ημέρα. Και αυτή η αναχώνευση ολοκλήρου της δημιουργίας θα είναι οντολογική, θα είναι πραγματική, δεν είναι κατά μεταφοράν. Τώρα δε ενεργεί απλώς το Πνεύμα το Άγιο εις τον αιώνα τούτον την ανακαίνιση των καρδιών. Εις το τέλος σας είπα και την ανακαίνιση της δημιουργίας. Κατά το είδα ουρανών κενών και γην κενήν που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Το Πνεύμα το Άγιον ενεργεί και ως φως για να φωτίσει τους νοητούς οφθαλμούς της κάθε ψυχής. Να δει τα θαυμάσια του Θεού και προπαντός το θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Με το Πνεύμα το Άγιον γίνεται η προσέγγιση του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού. Λέγει ο Παύλος, ουδείς δίνεται υπήν Κύριον Ιησούν ημίεν πνεύματι Αγίο. Κανείς δεν μπορεί να πει τον Ιησούν Κύριον, δηλαδή Θεόν, παρά μόνο εάν έχει το Πνεύμα το Άγιον. Εκείνοι που αρνούνται τη θεότητα του Χριστού έχουν το Πνεύμα το Άγιον. Προφανώς όχι. Ακόμη είπε ο Παύλος, Ρωμαίος 8,9, «Η δε της Πνεύμα Χριστού και έχει, ούτω σου και έστι αυτού». Εκείνος που δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, το Άγιον Πνεύμα, αυτός δεν ανήκει εις τον Θεό. Αγαπητοί, χωρίς το Πνεύμα το Άγιον δεν έχουμε πνευματική ζωή. Αυτό είναι εκείνο που μας βάζει στη σκέψη και στο στόμα να πούμε «Αβά ο Πατήρ», να αποκαλέσουμε τον Θεό Πατέρα. Και συμπληρώνει ο Παύλος, αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τι ημών, ότι εσμεν τέκνα Θεού, είμαστε παιδιά του Θεού, είδε τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Αυτά θα τα πούμε μόνο αν έχουμε το Πνεύμα του Άγιο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του χριστιανού στην εποχή μας είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια το ελάβαμε κατά τη βάπτισή μας, αλλά με τον τρόπο τον εκοσμικευμένο που σήμερα ζούμε, το αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιον ανενέργητο. Αυτό πρέπει να είναι το μέλημά μας. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, το πνεύμα μη σβαίνετε, μη καταργείτε, μη σβήνετε το Πνεύμα το Άγιο. Ήρθε σαν φλόγα, μη τη σβήνετε την φλόγα αυτή. Πρέπει να δίδετε η μαρτυρία του μέσα από την πνευματική ζωή που πρέπει εμείς οι χριστιανοί να ζούμε. Αμήν.